Μετά την είσοδό μας στον υπόδαμο, επιλέγουμε νέα αίτηση από το κυρίως μενού και στη συνέχεια από την καρτέλα Πολεοδομική Αδειοδότηση την αίτηση ΕΑ15 με τίτλο «Αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή για Πολεοδομική Άδεια, Οικοδομική Ανάπτυξη ή και Αλλαγή Χρήσης». Από τις επιλογές που εμφανίζονται, επιλέγουμε το Α, αίτηση για νέα πολεοδομική άδεια. Συμπληρώνουμε τα πεδία στην οθόνη. Όσα πεδία εμφανίζονται με αστεράκι είναι υποχρεωτικά. Για οποιαδήποτε βοήθεια πατάμε «Οδηγίες» ή το ερωτηματικό σε κάθε ενότητα. Για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του τεμαχίου, πατάμε «Προσθήκη από χάρτη», αναζητούμε το τεμάχιο και το επιλέγουμε. Μεταφερόμαστε στο έντυπο για να καταχωρήσουμε τους ιδιοκτήτες. Πατάμε «Πατήστε εδώ για προσδιορισμό ιδιοκτητών τεμαχίου» και συμπληρώνουμε τα στοιχεία των ιδιοκτητών, προσδιορίζουμε την ιδιότητά του και επιλέγουμε εάν θα υπογράψει ή εάν γίνεται επίκληση του άρθρου 90. Δηλώνουμε αντιπρόσωπο πατώντας προσθήκη. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία του και προσδιορίζουμε το άτομο που αντιπροσωπεύει. Επιλέγουμε αιτητή και δηλώνουμε τον υπεύθυνο πληρωμής. Η πληρωμή μπορεί να γίνει τόσο από τον υπεύθυνο πληρωμής όσο και από το άτομο επικοινωνίας. Στην συνέχεια, δηλώνουμε τον μελετητή της ανάπτυξης, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και το σύστημα αυτόματα δηλώνει το άτομο επικοινωνίας. Επιλέγουμε την κατηγορία ανάπτυξης και καταχωρούμε την περιγραφή της. Δηλώνουμε τι αφορά η ανάπτυξη και προσδιορίζουμε τους απαιτούμενους και προτινόμενους χώρους στάθμευσης. Στην υποδομή επιλέγουμε τιμή στα υποχρεωτικά πεδία. Στον πίνακα εμβαδών τεμαχίου συμπληρώνουμε το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου ανάπτυξης και καθορίζουμε το εμβαδό που θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς των συντελεστών ανάπτυξης και επηρεασμούς από δεσμεύσεις. Στη συνέχεια, για να καταχωρήσουμε τα συνολικά υφιστάμενα και προτινόμενα εμβαδά συντελεστή δόμησης, πατούμε «Προσθήκη εμβαδού συντελεστή δόμησης» και συμπληρώνουμε τα χαρακτηριστικά για κάθε υπογήπεδο ξεχωριστά.
Προσδιορίζουμε τα καθαρά εμβαδά υπογηπέδων και το συνολικό εμβαδό ποσοστών κάλυψης και γίνεται αυτόματα έλεγχος των συντελεστών ανάπτυξης. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε το προτινόμενο ύψος και τον αριθμό ορόφων της ανάπτυξης. Ανά πάσα στιγμή αποθηκεύουμε τα στοιχεία της αίτησης επιλέγοντας προσωρινή φύλαξη και το σύστημα εμφανίζει τον προσωρινό αριθμό της αίτησης. Από την επιφάνεια εργασίας «Αιτήσεις μου» εντοπίζουμε την αίτησή μας και προχωρούμε στην επεξεργασία της. Στην προσπάθεια να εκτυπώσουμε το έντυπο υπογραφών ιδιοκτητών, το σύστημα προϋποθέτει την προσωρινή φύλαξη και την αποδοχή της δήλωσης ανάληψης ευθύνης. Αποδεχόμαστε την δήλωση ανάληψης και εκτυπώνουμε το έντυπο υπογραφών ιδιοκτητών για να το επισυνάψουμε. Στην συνέχεια, επισυνάπτουμε στην αίτηση τα απαιτούμενα έγγραφα. Για κάθε επισυναπτώμενο, επιλέγουμε τον τύπο εγγράφου και καταχωρούμε την περιγραφή όπου είναι απαραίτητο. Επιβεβαιώνουμε ότι έχουν υποβληθεί όλα τα υποχρεωτικά έγγραφα. Πατάμε αποστολή για αποθήκευση και υποβολή της αίτησης στην αρμόδια αρχή. Μετά την επιτυχή αποστολή της αίτησης, λαμβάνουμε ειδοποίηση. Στην συνέχεια, ο εσωτερικός χρήστης παραλαμβάνει την αίτηση, υπολογίζει τα δικαιώματα και αποστέλλεται ειδοποίηση. Για την πληρωμή των δικαιωμάτων επιλέγουμε την αίτησή μας μέσα από την ειδοποίηση υπολογισμού τελών και προχωρούμε στην ενότητα πληρωμή. Πατάμε το κουμπί πληρωμή και μεταφερόμαστε στην JCC για την καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας μας. Με την ολοκλήρωση της πληρωμής δικαιωμάτων, ο εσωτερικός χρήστης ολοκληρώνει την παραλαβή της αίτησης και αποστέλλεται ειδοποίηση για την αποδοχή της αίτησης για εξέταση. Από το κυρίως μενού επιλέγουμε την ενότητα «Οι αιτήσεις μου» για την προβολή της αίτησής μας. Την επιλέγουμε και βλέπουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή μας. Επιλέγουμε την ενότητα «Πληρωμή» και μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες και την απόδειξή της. Επιλέγουμε την ενότητα «Έγγραφα απόφασης», όπου εκεί εμφανίζονται τα έγγραφα απόφασης και επιλέγουμε το έντυπο που θέλουμε να εμφανίσουμε.